εκπρόσωπο του εδρείου, αντιπροσωπεία του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ταξίδευσε στην Κίνα, προσκεκλημένη πολλών κινέζικων πανεπιστημίων, όπου μέσα από ένα πολύ εντατικό, πυκνό πρόγραμμα προέκυψαν ένα πλαίσιο συνεργασιών, το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και θα θέλαμε να σας το περιγράψουμε. Το τελευταίο καιρό, ιδίως μετά την ίδρυση της έδρας UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από απειλές, της οποίας επικεφαλής είναι ο κύριος Κάτσος, καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, μέσω της έδρας αυτής ήρθαμε σε επαφή με κινέζικα πανεπιστήμια, τα οποία φάνηκε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες συνεργασιών μαζί τους, συνεργασιών οι οποίες στηρίζονται στο έδρος του πολιτισμού που έχουν επιδείξει τα δύο σε ιστορικό βάθος πολλών αιώνων και το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε για προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των ακαδημαϊκών και όχι μόνο δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Η αποστολή του Ιωνίου Πανεπιστημίου, εκτός από τον ομιλόντα, αποτελεί από τον Διευθυντή της έδρας UNESCO, επίσης τον πρόεδρο του Ελληνικού Συνολογικού Κέντρου, το οποίο επίσημα εγκαινιάστηκε μόλις στις 30 Αυγούστου, πριν ένα μήνα περίπου, παρουσία του Κινέζου Πρέσβη, και χέρι της υποστήριξης και του Παγκόσμιου Συνολογικού Κέντρου, αλλά και της Κινέζικης Πρεσβείας στην Ελλάδα. Επίσης, μαζί μας ήταν εκεί ο κύριος Βλαχόπουλος, ο Στέφανος, καθηγητής επίσης στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, αρμόδιος σε θέματα διερμηνείας και γενικότερα διαπολιτισμικής επικοινωνίας, ο κύριος Παναγιώτης Βλάμος, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου και καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, όπου κυρίως διερεύνησε θέματα που αφορούν το τεχνολογικό κομμάτι των συνεργασιών, και είχαμε και συνεργάτες μαζί μας της έδρας UNESCO, την κυρία Έλενα Γραμμίδου, που είναι συνδεδεμένη διαδικτυακά μαζί μας, η οποία έχει πολλά χρόνια εμπειρίας και γνώσης, κατανόησης της κινέζικης κουλτούρας, του κινέζικου πολιτισμού και της κινέζικης καθημερινότητας, και είναι η αρμόδια για το επιστημονικό κομμάτι, θα λέει κανείς, της σύγκλησης μεταξύ του σύγχρονου ελληνικού και κινέζικου πολιτισμού με βάση τη μακρά παράδοση που έχουν, και ο κύριος Αλέξης Παπαδόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, επίσης συνεργάτης της έδρας UNESCO, ο οποίος έχει αναλάβει σε αυτό το πλαίσιο των συνεργασιών και θα σας μιλήσει λίγο μετά, θέματα που αφορούν την δημιουργία εκθέσεων, διαδραστικών εκθέσεων, οι οποίες θα προσπαθήσουν να αναδείξουν το πώς ο ένας πολιτισμός ιστορικά έβλεπε τον άλλον και πώς αυτό πραγματοποιείται ακόμα και σήμερα. Όπως είπα, οι συναντήσεις ήταν πάρα πολύ πυκνές. Επισκεφτήκαμε 4 πόλεις, ισάριθμο αριθμό πανεπιστημίων. Ο πρώτος σταθμός ήταν στο Τσιντάο, που μεταβήκαμε στο Παγκόσμιο Συνολογικό Κέντρο, που είναι και ο βασικός εταίρος του Ελληνικού Συνολογικού Κέντρου. Κάποια πράγματα για το Παγκόσμιο Συνολογικό Κέντρο θα σας πει ο κ. Κάτσιος, για τη δυναμική που έχει και το μέγεθος που έχει και τις αρμοδιότητες που έχει. Εκεί συζητήσαμε διάφορες πτυχές της συνεργασίας σε σχέση με το Ελληνικό Συνολογικό Κέντρο. Μεταβήκαμε στην πόλη Τσίμπο, που βρεθήκαμε στο Shandong University of Technology, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε ένα συνέδριο από κοινού με το Πανεπιστήμιο αυτό της Κίνας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και ιδρύθηκε το κοινό Ινστιτούτο Ελληνικού και Κινέζικου Πολιτισμού. Ορίσαμε μάλιστα την Διοικητική Επιτροπή του Ινστιτούτου και τέθηκε το πρώτο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με το πώς θα προχωρήσει αυτή η συνεργασία. Συναντήσαμε και τη διοίκηση του Πανεπιστημίου του Κινέζικου, που επιβεβαιώθηκε η θέλησή του για να συνεργαστεί μαζί μας. Φεύγοντας από το Τσίμπο, πήγαμε στο Πεκίνο, που εκεί συναντήσαμε τις διοικήσεις δύο πολύ μεγάλων πανεπιστημίων, τα καλύτερα πανεπιστήμια της Κίνας,
του Beijing Language and Cultural University, του BLCU, και του Beijing Foreign Studies University, BFSU από την άλλη μεριά, όπου εκεί είχαμε τη δυνατότητα να συμφωνήσουμε σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο θα το δούμε πολύ γρήγορα να εξελίσσεται. Τα πρώτα αποτελέσματα θα πάρουν θα τα δούμε αυτά ήδη μέσα στον Οκτώβρη, αφορούν σπουδές, προγράμματα σπουδών, τα οποία νομίζουμε ότι θα βοηθήσουν και στη σύγκληση που ανέφερα πριν σε επίπεδο πολιτισμών, αλλά και στην περαιτέρω ακαδημαϊκή ανάπτυξη και διεθνοποίηση του Ιωνίου Πανεπιστημίου.